Ε, βλέπουμε ότι ήδη έχει αρχίσει αυτό το φαινόμενο που άρχισε από πέρσι ότι πάρα πολλοί ανήλικοι, ανήλικα παιδιά επί της ουσίας, τρέχουν στην επιθεώρηση εργασίας να βγάλουν βιβλιάριο εργασίας με τη συνένεση των γονιών. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο βλέπουμε να εξελίσσεται τάχιστα, μας απασχολεί ιδιαίτερα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ειδικέ προϋποθέσεις για να απασχοληθούν τα παιδιά σε ξενοδοσιακές επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να είναι βαριά και αντιγενή εργασία, δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένη. Στον ήλιο, από εκεί όμω και μετά, πρέπει και οι ίδιοι οι γονεί να προσέξουν πού στέλνουν τα παιδιά τους... με τι συνθήκε εργασία θα εργαστούν. Ε, πρέπει οι αμοιβέ του ε, να είναι όπω και των εργαζομένων των ενηλίκων. Ε, σίγουρα, μα απασχολεί αυτό το φαινόμενο. Βλέπουμε ότι με σύμφωνα με τα αστεία τη επιθεώρηση εργασία, ότι φέτο έχει αρχίξει ε, πολύ νωρίτερα να βγάζουν αυτά τα παιδιά βιβλιάρια υγείας. Και ε, βιβλιάρια ασφάλιση. Και πρέπει πραγματικά αυτό το γεγονό να μα απασχολήσει όλου. Να διευκρινίσουμε λίγο αυτό το βιβλιάριο, τι περιλαμβάνει, δηλαδή πρέπει να υπογραφεί από το ίδιο το παιδί και από το ε, ε, αυτό το βιβλιάριο εργασία ε, πρέπει ο εργοδότη να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση που θα απασχοληθεί ο ανήλικο. Εκεί λοιπόν ε, συνενεί ο κυδεμόνα του παιδιού που το ώστε να βγει αυτό το βιβλιάριο εργασία και να δουλέψει. Σίγουρα μα απασχολεί το γεγονό. Βλέπουμε ότι τα παιδιά, βλέποντα την οικογενειακή κατάσταση που υπάρχουν στα νοικοκυριά, θέλουν να εργαστούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα και πραγματικά μας απασχολεί αυτό το γεγονός.